κάτι, υπάρχει μεγάλη διαφορά όσον αφορά την επιστροφή των ανθρώπων στα γυμναστήρια, γιατί τους έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλη αυτή η κατάσταση. Κυρίως τα καινούργια μέτρα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και οι οποίοι δεν εργάζονται, δεν κάνουν κάποια rapid test, δυσκολεύονται να επιστρέψουν στα γυμναστήρια. Οπότε βλέπουμε μεγάλη διαφορά εμείς στο πελατολόγιο μας και όσον αφορά την επιστροφή τους. Όμως βλέπω ότι υπάρχει μια θετικότητα ως προς τους πελάτες να αρχίσουν να κάνουν τα rapid test για να επιστρέψουν στον αγαπημένο τους χώρο. Θα δείξει βέβαια, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Έχει επηρεαστεί πολύ ο κλάδος των γυμναστηρίων και ευχόμαστε αυτό να αλλάξει σύντομα. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και η επιχείρηση και οι επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί και από τα lockdown πρόπερση και με όλα αυτά. Τουλάχιστον σας ενίσχυσαν κάτι με τις τρεπτές προκαταβολές? Ενίσχυσαν στην πρώτη καραντίνα και μετά. Δεν είδαμε κάτι τώρα, κάποιες επιστροφές ή κάποια βοήθεια. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε καλύτερα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς για να συνεχίσουμε να μένουμε ανοιχτά, γιατί είναι κάτι που θα επηρεάσει όλο τον κόσμο αυτό, πιστεύω. Και η ψυχολογία των ανθρώπων χρειάζεται πολύ τα γυμναστήρια. Η δική σας άποψη ποια είναι? Πώς βλέπετε τον κόσμο? Επανέρχεται σιγά σιγά, προσπαθεί? Εγώ θα συμφωνήσω με όλα αυτά που έχει πει η Νίκη. Και πρέπει οι αρμόδιοι να δείξουν λίγο κατανόηση στα προβλήματα που έχουν τα γυμναστήρια. Από εκεί και ύστερα προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί και εντάξει με τους πελάτες μας. Τηρούμε τα μέτρα, αλλά κάποιοι άνθρωποι είναι και αρνητικοί. Αυτό έχει προϋπόθεση να γινόμαστε λίγο... να κρατάμε μία κόντρα με τους πελάτες μας και να μπορούν να καταλάβουν αυτά που τους λέμε, γιατί στο μυαλό τους έχει καρφωθεί αυτό ότι δεν πρόκειται να κάνουν το εμβόλιο. Είναι μία μικρή μερίδα πάντως που είναι αρνητική, έτσι. Ναι. Από εκεί και ύστερα και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τους αστυνομικούς στις επιχειρήσεις μας και να λέμε εσύ θα μπεις, εσύ δεν θα μπεις. Προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να τους το δώσουμε, να το καταλάβουν, και από εκεί και ύστερα βλέπουμε. Δεν ξέρω, δηλαδή, πολλοί είναι που το παίρνουν στραβά.